Ευχαριστούμε την κυρία Νικοπούλου. Πρέπει να σας πω, κυρία Νικοπούλου, ότι με δυσκολία σας ακούσαμε όμως, γιατί ήταν πολύ χαμηλός ο ήχος της φωνής και δεν μπορούσε δυστυχώς να έρθει. Άρα έχουμε χάσει δυστυχώς πολλά κομμάτια από την ομιλία σας. Ξέροντας βέβαια τη ροή του λόγου που έχετε στο θέμα αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, Ναι. να πω έτσι, να τα κάνω όλα σε μια φράση για να Ναι. την ακούσετε και να την ακούσετε καλά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι με παραξένεψε πολύ η ερώτηση, γιατί δεν την περίμενα από τους ειδικευόμενους ενδοκρινολόγους, που δεν έχουν και πολύ εκτεθεί στο θέμα της ανδρολογίας. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί θα έλεγε κανείς ότι σε ένα σημείο πιστέψαμε ότι πλέον βιοψία όρχεων δεν θα κάνουμε παρά μόνο για αποκλεισμό νεοπλασίας. Παρ' όλα αυτά ξαναήρθε στο προσκήνιο και μάλιστα αρκετά, αν θέλετε, έντονα, για το λόγο ότι προβλέπει τι σε τι ποσοστό σε ένα παλικάρι αζωοσπερμικό το οποίο έχει ελεγχθεί και έχουν αποκλειστεί όλες οι άλλες αιτίες. Εάν λοιπόν υπάρχει, ας πούμε, ιδιοπαθής αζωοσπερμία, να δούμε σε τι βαθμό μπορεί να βρούμε σπερματοζωάρια στην αναζήτηση σπερματοζωαρίων. Είναι τεράστια σημασίας για να μπορέσει το ζευγάρι να πάρει τις αποφάσεις του. Στην υποσπερματογένεση, δηλαδή που έχουμε ψηλό ποσοστό, εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα, προετοιμάζουμε τη γυναίκα. Στην αναστολή της σπερματογένεσης όμως και στο Sertoli-Only syndrome, μπορεί η αναζήτηση να είναι ατυχής, να ατυχήσει. Επομένως το ζευγάρι πρέπει να απαντήσει τι θα κάνει τα οάρια της γυναίκας που ετοιμάζεται. Γιατί? Γιατί στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία, για να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην προσπάθεια τέζε ίξι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φρέσκο σπέρμα. Το κατεψυγμένο σπέρμα που ενδεχόμενα θα υπάρξει, δεν έχει επιτυχία στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Αυτή είναι, αν θέλετε, η ένδειξη. Αυτό. Ωραία, Η ευχαριστούμε. βιοψία είναι ένα μικρό κομματάκι, η τέζε, να πούμε ότι ακόμη και η μικροτέζε είναι πιο τραυματική παρέμβαση. Και αναζητούμε βεβαίως Ναι. και στους δύο δόρχες, επειδή το ρωτήσατε, εάν βρούμε στον έναν δεν θα τραυματίσουμε τον άλλον, αλλιώς και στους δύο. Ωραία. Αυτό. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μία ερώτηση από τον κύριο Κανάκη. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που θα αποτρέψουμε κάποιον από το να κάνει βιοψία. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Νικοπούλου. Βιοψία. Ναι. Αν υπάρχουν περιπτώσεις που θα αποτρέπαμε κάποιον από το να κάνει βιοψία όρχεων. Αυτό μας ρωτάει ο κύριος Κανάκης. Αν Με έχουμε την πάρει σωστά την ερώτηση. Για Με την θεραπευτική προϋπόθεση. Είναι ο βιοψία. κύριος Κανάκης. Πέστε μας κύριε Κανάκη. Δεν ήθελα να διακόψω πριν, αλλά ήθελα να, για διδακτικούς κυρίως λόγους να αναφέρουμε αν θα υπάρξουν περιπτώσεις ανδρών που δεν θα τους οδηγήσουμε στο χειρουργείο για θεραπευτική βιοψία, διότι εκεί πρακτικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να βρούμε σπερματοζωάρια. Αυτό το έδειξα στη διαφάνεια όταν υπάρχουν μικροελλείψεις οι AZF A και B, που η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν επιμέναμε πολύ για το λόγο του χρόνου, θέλαμε να πούμε ουσιαστικά να παρουσιάσω το περιστατικό από την στιγμή που έχει ελεγχθεί και έχουμε φτάσει στο γεγονός δεν υπάρχουν μικροελλείψεις και δεν υπάρχουν ενδοκρινοπάθειες. Από εκεί και πέρα, είτε υπάρχει διάγνωση Klinefelter, είτε υπάρχει ιστορικό κρυψορχίας, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρεθεί σπερματοζωάριο στην αναζήτηση. Αυτή την πιθανότητα μας τη λέει η βιοψία. Ένα μικρό κομμάτι βιοψίας μπορεί να μας πει σε τι διαταραχή του σπερματικού επιθυλίου έχουμε να κάνουμε. Ακόμη και το Sertoli-Only που θα μπορούσε να πει κανείς Sertoli-Only δεν ψάχνω, έχει ένα ποσοστό 25% να βρει σπερματοζωάρια. Εκεί μπορεί το ζευγάρι να αποφασίσει ότι ναι, εγώ θα το επιχειρήσω να ψάξω για σπερματοζωάρια.
Αυτό ήθελα να πω. Φυσικά δεν έχει ένδειξη να ψάξουμε επί ενδοκρινοπαθειών, ας πούμε, όπως αναφέρω στην διαφάνεια, δεν το ανέλησα, που έγινε, το ζήσαμε σε ένα περιστατικό υπογονατοτροφικού υπογονατισμού, παραλίγο, που τη γλίτωσε παραλίγο. Εκεί, για ένδειξη όμως, εφόσον έχουμε κάνει τη σωστή διερεύνηση, είναι αυτά που είπα. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, γι' αυτό η κυρία Λεβιζάκη θα περάσει να παρουσιάσει την επόμενη ομιλήτρια. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ευαγγελίνα Βασιλάτου, η οποία είναι γνωστό ότι έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα αδενόμετα και τα τυχιώματα των επνευφριδίων. Και η ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει είναι πότε τελικά χειρουργούμε ένα τυχαίωμα των επνευφριδίων. Ποιες είναι οι ενδείξεις, τι έλεγχο θα χρειαστούμε και ούτω καθεξής. Έχει ασχοληθεί, έχει δημοσιεύσει για το θέμα και περιμένουμε να ακούσουμε την ομιλία της κυρίας Βασιλάτου. Κυρία Βασιλάτου.